Ευχαριστούμε τον Κύριο για την έκπληξη. Ωραία η έκπληξη του Κύριου, ε. Ο Κύριος να ευλογήσει το φόμα στον Τέμι, την οικογένειά του και την εκκλησία που υπηρετεί. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Είναι λόγος Θεού, τον οποίο έχουμε ανάγκη να ακούσουμε όλοι μας, διότι έχει ετοιμάσει μια αγαθή μερίδα για τον καθένα προσωπικά. Ξέρω ο κύριος ακριβώς τι έχει ανάγκη, τι έχω ανάγκη, ξέρει το έτοιμά μου, ξέρει την έξοδό μου, την είσοδό μου, τα πάντα ξέρει ο Κύριος. Πριν διαβάσω κάτι, θα σας πω μια ωραία εμπειρία που είχα σήμερα. Στη δουλειά πηγαίνω με το λεωφορείο γιατί βαριέμαι τώρα να περπατάω. Πάω με το λεωφορείο, παίρνω τρένο, ξανά λεωφορείο μέχρι να φτάσω. Και συνήθω την ώρα που παίρνω το λεωφορείο εδώ από τον Πίτχαμ, περνάνε τρία λεωφορεία. Έρχεται το πρώτο, λέω, θα... το ένα πίσω από το άλλο, λέω δεν θα πω στο πρώτο, δεν θα πω στο δεύτερο, θα πάω στο τρίτο. Το έχω κάνει τώρα τα τελευταία δύο-τρει φορέ, λέω θα πάω στο τρίτο, γιατί δεν είναι τόσο γεμάτο γιατί είναι οι μαθητέ που πήγαν στο σχολείο και είναι την Το Και το τρίτο είναι γεμάτο, αλλά όχι τόσο. Και μπαίνω στο τρίτο. Και έτσι όπω πηγαίναμε για το σταθμό, είναι πέντε λεπτά δρόμος, δρόμο, δρομολόγιο. Γεμάτο με μαθητέ. Ήμουν όρθιο και απέναντί μου κάθονται τρία κοριτσάκια. τα οποία πρέπει να είναι στην 8η τάξη. Και έτσι πως μιλούσανε, λέει μία στις άλλες δύο. Για το σχολείο μας μείναν ακόμα δύο χρόνια. Μέχρι τώρα τα πήγαμε καλά. Πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Και τις λέει τις άλλες δύο. Στα γερμανικά, «Βημίσενες ντουχτσιν». «Βημίσενες ντουχτσιν» και δίνει το χέρι στη μία, δίνει και το άλλο και πιαστήκανε από τα χέρια φημίσινε του Ιστιν. Και μου μια αναλαμπή το είδα αυτό. Λέω, άμα το πάρουμε πνευματικά, πρέπει και εμείς να το καταφέρουμε. Μέχρι τώρα μας έφερε ο Κύριος εδώ που είμαστε. Και μέχρι τώρα με τη χάρη του Θεού τα καταφέραμε. Αλλά έχουμε ακόμα ένα υπόλοιπο μπροστά μας. Είμαστε στο δρόμο, αλλά δεν φτάσαμε στο τέλος. Πηγαίνουμε προς το τέλος. Και δεν πρέπει να τα παρατήσουμε. Πρέπει να τα καταφέρουμε. Και αυτό το μήνυμα πήρα. Αυτές οι τρεις ήταν αποφασισμένες. Ναι, πρέπει να τα καταφέρουμε. Πρέπει να φτάσουμε στη τελευταία τάξη. Λέω και, και, εμείς πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση. Ότι ό,τι και να γίνει στη ζωή μας, ό,τι και να συναντήσουμε, ό,τι και να στην μπροστά μας, πρέπει να φτάσουμε μέχρι το τέλος. Να μην τα παρατήσουμε. Μα θα μου πεις αδεφέ. Ο Πέτρος είπε, και στο θάνατο μαζί σου Κύριε. Και όποιον και να ρωτήσουμε όλοι μας θα πούμε ναι Κύριε μέχρι το τέλος μαζί σου. Αλλά το λέμε με τα λόγια μας. Και πάνω στο δρόμο θα συναντήσουμε κάτι. Και εκεί θα δούμε και την καρδιά μας, θα δούμε τον εαυτό μας, θα δούμε και την πίστη μας. Θα δούμε και ποια πνευματική ηλικία έχουμε. Ο καθένας προσωπικά. Ο καθένας μας έχει μια ηλικία πνευματική. Άλλος ένα χρόνο στον κύριο, άλλος πέντε, άλλος δέκα, άλλος είκοσι, άλλος σαράντα. Δεν είμαστε όλοι στην ίδια τάξη. Και δεν είμαστε όλοι το ίδιο μαθητές. Άλλοι είναι καλοί μαθητές, άλλοι θέλουν πιο πολύ διάβασμα, άλλοι θέλουν πιο πολύ επιμέλεια, άλλοι είναι έξιμοι τα πιο αμέσω και στα πνευματικά έτσι είναι. Άλλοι τα πιο αμέσω τα καταλαβαίνουν αμέσω. Αλλά δεν τα καταλαβαίνουν αμέσω. Ακούνε το ίδιο και το ίδιο μάθημα, το ίδιο και το ίδιο κήρυγμα και μετά από 10 χρόνια. Τώρα το κατάλαβα, αδερφέ. Και πόσε φορέ το έχει ακούσει. Χιλιάδε φορέ. Αλλά τώρα το κατάλαβα. Και βλέπει κάτι. Άλλοι έρχονται. και τα καταλαβαίνουν πιο γρήγορα, τα πιάνουν πιο γρήγορα τα πνευματικά. Θαυμάζονται του αδερφού. Γιατί εγώ δεν τα πιάνω, μερικές φορές δεν τα πιάνω τόσο εύκολα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλω να πει ο Κύριος. Μιλάει ο Κύριος, αλλά εγώ δεν καταλαβαίνω. Δεν καταλαβαίνεις. Δεν καταλαβαίνω. Όπως τότε που ήμουν αμυνός στον Κύριο και ήμασταν στους αφούς αραμαίους, με ρωτάνε σε μια φάση, αδερφέ καταλαβαίνεις αυτά που ακούς εδώ, που γίνονται μέσα από το Λόγο του Θεού. Λέω αδερφέ δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τους μήνε είσαι μαζί μα, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Δεν έχω καταλάβει ούτε ένα πράγμα μέχρι τώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο. Λίγα εδάφια γνωστά από τη σελίδα 1000. Ρωμαίο επιστολή 8 8ο κεφάλαιο, 28 εδάφιο μέχρι το τέλο. Γνωστά είναι. Σελίδα 1000, Ρωμαίο, 8. 28 μέχρι το τέλος εξεύρωμεν δε ότι πάντα συνεργούσε προς τα αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν, εις τους κεκλημένους κατά τον προορισμών αυτού, διότι όσους προεγνώρισε, τούτους και προόρισε συμμόρφους της εικόνος του Ιού αυτού, δια να είναι αυτός πρωτότοκος μεταξύ πολλών αδελφών. Όσους δε προόρισε, τούτους και κάλεσε, και όσους εκάλεσε, τούτους και δικαίωσε, και όσους εδικαίωσε, τούτους και δόξασε. Τι λοιπόν θέλουμε να πει προς τα αυτά, εάν ο Θεός είναι υπέρ ημών, τι στελείστε κάθε ημών, επειδή όστις των ίδιων εαυτού ιόν δεν εφίστη, αλλά παρέδοκεν αυτόν υπέρ πάντων ημών, πώς και με αυτού δεν θέλει χαρίσει σε τα πάντα, τι θέλει εγκαλέσει τους εκλεκτούς του Θεού, Θεός είναι ο δικαιών, τι θέλει είστε, ο κατακρίνων, Χριστός αποθανών, μάλλον δε και Αναστάς, ώστες και είναι εν τη δεξιά του Θεού, ώστες και μεσητεύει περίμον. Τι θέλει μα χωρίσει από τι αγάπη του Χριστού, θλίψη, η στεναχωρία, η διαγμό, η πείνα, η γυμνώτη, η κίνδυνο, η μάχερα. Καθώ είναι γεγραμμένον, ότι εν κάσο θανατούμεθα όλη την ημέρα, ελογίστημεν ω πρόβατα σφαγή. Αλλά πάντα ταύτα υπερνικόμεν, δια του αγαπήσαντος ημάς, επειδή είμαι πεπισμένο ότι ούτε θάνατο, ούτε ζωή. Ούτε άγγελοι, ούτε αρχαί, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα, ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη τη κτίσεις θέλει δυνηθεί να χωρίσει μας από τι αγάπη του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κυρίου ημών. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Εάν αυτό το εδάφιο που λέει εξεύρωμεν ότι πάντα συνεργούσε προς τα αγαθόν εις τους αγαπώντας των το Θεών, μείνει μέσα μας και το πιστεύουμε ό,τι και να συμβαίνει στη ζωή μας δεν θα στενοχωριόμαστε δεν θα χάνουμε την πίστη μας δεν θα έχουμε ολιγοπιστία γιατί γνωρίζουμε ότι ό,τι επιτρέπει ο Θεός στη ζωή μας συνεργεί προς τα αγαθόν σε εμάς όμως που αγαπάμε τον Θεόν τους κεκλιμένους κατά τον προορισμό αυτού. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο που μας κάλεσε. Που είμαστε σήμερα εδώ στην Εκκλησία Του, που ακούμε το Λόγο Του, που μας χάρισε ευλογημένους εργάτες, που μας χάρισε ευλογημένα αδέρφια. Δεν είναι κάτι το φυσιολογικό, δεν είναι κάτι το νορμάλ, αλλά είναι η χάρη του Θεού πόσες εκκλησίες υπάρχουν που δεν έχουν εργάτη ή έχουν μόνο έναν ή έχουν μόνο δύο. Εμείς εδώ είμαστε πλούσιοι στα πνευματικά. Και ευχαριστούμε τον Κύριο, όχι γιατί είμαστε καλύτεροι, αλλά γιατί βρήκαμε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Και ποιο λέει θα είναι, εάν ο Θεό είναι περίμον, ποιο θα είναι εναντίον μα, ποιο. Γιατί, επειδή λέει τον ίδιο του ιών δεν λυπήθηκε, αλλά τον παρέδωσε υπερπάντων ημών, πώ και με τα αυτού δεν θέλει χαρίσει σε εμά τα πάντα. Τον ιό του λέει, το μονογενή δεν λυπήθηκε, και τον παρέδωσε υπερπάντων ημών. Πώς και με αυτού δεν θέλει χαρίσεις εμάς τα πάντα, μας χάρισε τον Ιησού Χριστό και θα μας χαρίσει και όλα τα άλλα, τα προζωήν. Όχι για να πλουτίσουμε στα υλικά, για να πλουτίσουμε στα πνευματικά, αμήν. Το θέλουμε, και το ζητούμε και είναι εύλογο στον Κύριο και καλό για μας αλλά το παν είναι να μην αφήσουμε τον Κύριο να μείνουμε μέχρι το τέλος όπως αυτές οι τρεις μαθήτριες μέχρι το τέλος θα έρθουν δύσκολα μαθήματα θα έχουμε δύσκολες εξετάσεις αν δεν θα τα παρατήσουμε αυτό εννοούσαν οι ε, τρεις κοπέλες. Δεν θα τα παρατήσουμε. Κάποτε περνούσε μια δοκιμασία. Έχει πολλά χρόνια. Είχα διωγμό. Και ήρθα στην εκκλησία λίγο αργά. Και τότε ήταν... Είχαμε επίσκεψη τον αυτό τον Χρήστο από την Καβάλα. Και έτσι μόλις μπήκα εδώ σε αυτό το διάδρομο, εδώ σε αυτόν. Συναντώ τον αδερφό μόνο του. Και ο αδερφός μου έλεγε πάντα Γιαννάκη. Τι έγινε Γιαννάκη, ήμουν νέο τότε. Και λέω αδερφέ αγώνα. Είχα αγώνα. Τον είπα τι είναι, λέω αδερφέ Αγώνας» και ήμουν στεναχωρημένο. Και μου λέει καλό ο αγώνα. δεν το κατάλαβα αυτό. Λέω τι λέει το αδερφός. Και με το ξαναλέει δεύτερο φορά. Καλό ο αγώνα Γιαννάκη μου. Δεν το κατάλαβα αυτό. Μα έχω διωγμό, έχω Περνάω δύσκολα. Καλός ο αγώνας. Γιατί είναι καλός. Γιατί πλησιάζουμε τον Κύριο. Και είμαστε συνέχεια, συνέχεια, σε επικοινωνία με τον Κύριο. Γι' αυτό είναι καλός. Συνέχεια με τον Κύριο. Θέλουμε να βλέπουμε τον Κύριο συνέχεια. Στον αγώνα μας, στο πρόβλημά μας. Πού είσαι Κύριε. Θέλω να σε δω. Θέλω να σε αισθανθώ. Σε χρειάζομαι τώρα, Κύριε, τώρα. Επιζητούμε τον Κύριο. Και όταν έρχεται η ευλογία, όταν έρχεται το ποθούμενο, μετά δυστυχώς χαλαρώνουμε. Δεν ψάχνουμε τον Κύριο συχνά. Τώρα είναι όλα καλά. Ας φάγομεν, ας ποιουμε. Α διαβάσουμε λίγο, α προσευχηθούμε λίγο. Είναι καλά τώρα. Δόξα το Θεώ. Ναι, αλλά ο κύριο. Ο Κύριος με περιμένει. Μα δεν σε ευλόγησα για να χαλαρώσει τα πνευματικά. Ενώ όταν είμαστε στον αγώνα, είμαστε κοντά στον κύριο. Κοντά. Δεν τον αφήνουμε τον κύριο. Θέλουμε κάθε στιγμή να είναι δίπλα μας να τον αισθανόμαστε. Έτσι είμαστε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Τι θέλει μας, μας, χωρίσει από τις αγάπης του Χριστού. τι και λέει θλίψεις. Μπορεί η θλίψη που περνάω να με χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Μερικούς τους χώρισε, ναι. Μερικούς, ναι. Εμάς, όχι. Και δεν θέλουμε να κρατήσουμε γερά το Χριστό. Και μέσα στη θλίψη, ναι. Και τα αδέρφια μας πριν από μας περάσανε θλίψεις, κρατήσανε όμως το Χριστό. Δεν τον αφήσανε. Γιατί? Γιατί τον αγαπούσανε. Και όταν αγαπάει κάποιο κάποιον, κάποια, δεν θέλει να αφήσει. Μόλις αραγωναστήκαμε, θέλαμε να βλεπούμαστε, Ο ένας έμενε εδώ, ο άλλος έμενε εκεί και περιμέναμε τη στιγμή να μιλήσουμε. Και όταν παντρευτήκαμε, γρήγορα στο σπίτι μετά τη δουλειά τροχάδιν. Γιατί? Δηλαδή, αγάπη. Όταν αγαπάς κάποιον θέλεις να τον βλέπεις συνέχεια, Και αυτό πρέπει να είναι πάντα όμως. Θυμάμαι τον πατέρα μου, όταν αγρίευε, γιατί η μητέρα μου δεν καθόταν καλά, στη θέση της την φώναζε Κατερίνα. Κατερίνα τη λένε. Και την έλεγε Κατερίνα. Και ήξερε η μητέρα μου, τώρα τα πράγματα είναι λίγο σοβαρά. Αλλά όταν ο πατέρας μου την είχε ανάγκη, για να την καλοπιάσει, την έλεγε «Ρινούλα». Και έχουμε ένα μικρό παιδί και το θυμάμαι. Ήξερα, όταν έλεγε «Πατέρα μου, ήξερα, ο πατέρας μου «Ρινούλα», ήξερα ότι ο πατέρας μου είναι πολύ καλά τώρα και κάτι θέλει από τη μαμά. Ε. Όταν έλεγε Κατερίνα, έλεγε «Ωχ, τώρα εδώ τα πράγματα είναι δύσκολα, τώρα ο μπαμπάς». Γι' αυτό όταν uh, παντρεύεται ένα ζευγάρι είναι όλα γάλα μέλη. Είναι ωραία. Περνάνε τα χρόνια στον κόσμο δεν είναι ωραία. Ο ένας βαριέται τον άλλον. Η γυναίκα αρχίζει να σπίζουν τα μαλλιά. Βάζει κανένα κιλό. Ο άντρας βάζει 10 κιλά δεν προσεύχεται τον εαυτό του, ε, τώρα παντρεύτηκα, δεν χρειάζεται άλλο. Στον κόσμο, στον κόσμο. Στο Χριστό είναι αλλιώς όμως. Όσα πιο πολλά χρόνια είσαι παντεμένος, τόσο πιο πολύ αγάπη έχεις μετά για τη γυναίκα σου και τον άντρα σου. Αυτό δεν ακούγεται λογικό. Και όμως έτσι είναι. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Και στα πνευματικά έτσι πρέπει να με τον Κύριο. Όσο πέραν τα χρόνια πρέπει να νιώθουμε πιο πολύ αγάπη για τον Κύριο. Πρέπει να αυξάνεται η αγάπη μας, όχι να μειώνεται, να αυξάνει και να ποθούμε να τον βλέπουμε πιο πολύ. Να ποθούμε τον ερχομό του. Θε θλίψεις ή στεναχώρια ή διωγμός ή πείνα ή γυμνώτης ή κίνδυνος ή μάχερα καθώς είναι γεγραμμένο ότι είναι κάσο θα ανατούμε όλη την ημέρα. ελογίστημεν ως πρόβατα σφαγής. Αλλά λέει, αλλά εις πάντα ταύτα υπερνικόμεν. Πώς? Με τη δύναμή μας? Πώς υπερνικόμεν? Για το αγαπήσαντος ημάς. Έτσι. για το αγαπήσαντος ημάς. Επειδή λέει είμαι πεπισμένος ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχέ, ούτε δυνάμεις. Και λένε μερικοί, ναι αυτά τα λέει όμως ο Απόστολος Παύλος. Ο Απόστολος Παύλος είχε πάρει σταθερή την απόφαση, δεν φοβόταν τίποτα, έδωσε όλη τη ζωή του. Ναι αλλά ο Απόστολος Παύλος αυτά γιατί τα γράφει. Για να λέμε εμείς, ο αδερφός, μπράβο, τα κατάφερε, έδωσε όλη τη ζωή του. Γι' αυτό τα γράφει. Για μας τα γράφει. Για μας. Εφόσον τα κατάφερε ο αδερφός μας, με τη χάρη του Θεού, και εμείς θα τα καταφέρουμε. Δεν είναι, ο αδερφός τα κατάφερε γιατί ήταν Απόστολος. Εμείς εμείς δεν θα τα καταφέρουμε. Όχι. Τα έχει γράψει το πνευματάκι για μας. Ότι και εμείς θα τα καταφέρουμε. Όπως ο Απόστολος Παύλος και εμείς. Επειδή είμαι ότι ούτε θάνατος, ούτε ζωή, ούτε άγγελοι, ούτε αρχαίοι, ούτε δυνάμεις, ούτε παρόντα, ούτε μέλλοντα. Και κάποτε έχει χρόνια, μέσα στον ύπνο μου, βλέπω ένα ύπνιο και ακούω μια φωνή και μου λέει το εξή. 1039. Λέω 1039. Σελίδα 1039. Ξυπνάω, σηκώνομαι, σελίδα 1039. Ούτε ύψωμα, ούτε βάθος, ούτε άλλη της κτήσης, θέλει δυνηθεί, να χωρίσει εμά από τις αγάπη του Θεού, της εν Χριστώ Ιησού, το Κύριο Τίποτα δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τίποτα. Όπως τίποτα δεν μπορέσε τον Απόστολο Παύλο να τον χωρίσει από την αγάπη του Χριστού, ούτε και εμά. Από εμά εξαρτάται. Δεν εξαρτάται άμα είμαι δυνατός στον Κύριο, Πνευματικός. Εξαρτάται αν θέλω. Ή αν θέλω. Ο Κύριος θα με βοηθήσει. Και δεν θα με αφήσει. Αν θέλω. Μπορεί να είμαι αδύνατος. Δεν τον διαφέρει τον Κύριο. Μπορεί να είμαι ασθενής. Δεν τον διαφέρει τον Κύριο. Μπορεί να είμαι κοντούς. Δεν τον διαφέρει. Αδύνατος. Δεν τον διαφέρει. Τον διαφέρει. Θέλω. Άμα θέλω. Κύριε, θέλω να φτάσω μέχρι το τέλο. Όπω και αυτέ οι τρει μαθήτε. Θέλουμε να το καταφέρουμε, ναι, ό,τι και να γίνει. Και τα, στα δύσκολα τα μαθήματα, ναι, θα διαβάσουμε. Και εμεί διαβάζαμε για το σχολείο. Και τα καταφέραμε, τα καταφέραμε. Γιατί τα καταφέραμε, Γιατί ήμασταν έξυπνοι, Όχι. Θα μπορεί να πει κάποιο, ήταν έξυπνο, αυτό τα κατάφερε. Όχι. γιατί διάβαζα, αλλά την έμπνευση μου την έδωσε ο Κύριος. έπρεπε να διαβάσω όμως. Έπρεπε να διαβάσω. Και στις εξετάσεις, τις απαντήσεις μου την έδωσε ο Κύριος, αλλά από αυτά που είχα διαβάσει, όχι από αυτά που δεν είχα διαβάσει. Από αυτά που είχα διαβάσει. και στα πνευματικά έτσι είναι. Διαβάζω το Λόγο του Θεού. Εάν το διαβάζω, θα με επενθυμίσει ο Κύριος τα εδάφια που είχα διαβάσει. Όχι αυτά που δεν είχα διαβάσει. Και όσο πιο πολύ διαβάζω και έχω διαβάσει, τόσο πιο πολύ ο Κύριος θα με χρησιμοποιήσει. Θα μου επενθυμίσει το Λόγο, αλλά αυτόν τον οποίο έχω διαβάσει. Άμα δεν έχω διαβάσει, τι θα μου επιθυμίσει ο Κύριος. Τι, ποιο εδάφιο αφού δεν το, δεν το έχω διαβάσει. Αλλά όταν διαβάζω, μπορεί και μετά από χρόνια να μου επιθυμίσει ένα εδάφιο το οποίο είχα διαβάσει πριν από χρόνια. Γιατί το είχα διαβάσει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Τίποτα να μην μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τίποτα. Θα έρθουν δύσκολες ημέρες, Ίσως περάσουμε στην αχώριες, ίσως λήψεις, διάφορα. Αλλά σημασία έχει να μην αφήσουμε τον Κύριο. Να τον κρατήσουμε γερά και ο Κύριος θα είναι μαζί μας. Γιατί το υποσχέθηκε. Εγώ θα είμαι μαζί σας όλες τις ημέρες της ζωής σας. Έχει μέσα το όλες. Δεν έχει μόνο στις καλές ημέρες, αλλά και στις κακές. Θα είμαι μαζί σας. Πότε όμως, όταν θα είμαστε και εμείς μαζί Του. Όταν θα είμαστε μαζί Του, θα είναι ο Κύριος μαζί μας. Όπως και να είμαστε. Όπως και να είμαστε. Αδύνατη, Αδύνατοι, ολιγόπιστη, κουτσί, χολή, στα πνευματικά. Αρκεί να θέλω. Κύριε, βοήθησέ με. Και θα με βοηθήσει ο Κύριος. Κύριε, σώσε με. Θα με σώσει ο Κύριος. Τον Πέτρο δεν τον άφησε να πνιγεί. Τον άφησε να βουλάξει, ναι. Δεν τον άφησε να πνιγεί όμως. Βουλάξε, ναι βουλάξε. Και το είδαν οι μαθητές. Δεν το είδανε, το είδανε. Αλλά είδανε κάτι πρώτα. Να περπατάει πάνω στη θάλασσα. Στα νερά. Το είχαν ξαναδεί αυτό οι μαθητές. Όχι. Βλέπουν τον Πέτρο να περπατάει. Αλλά μετά βλέπουμε κάτι άλλο, ότι βουλιάζει. Ο αδερφός μας ο Πέτρος βουλιάζει. Θα πνιγεί. Δεν θα πνιγεί. Θα πνιγώ. Δεν θα πνιγώ. Γιατί βουλιάζω. Γιατί κοιτάω στα κύματα. Γιατί βουλέξω ο Πέτρος. Γιατί κοίταξε στα κύματα. Και, και λιγώσεψε πίστη του. Κοίταξε τα κύματα, λιγόστεψε η πίστη και άρχισε να βουλιάζει. Κύριε, σώσε με. Ο αδερφό Πέτρο πνίγεται. Δεν πνίγεται. Αφού είναι ο κύριο δίπλα. Δεν βλεπεις που είναι ο κύριο δίπλα. Ναι, αλλά δεν τον βοηθάει. Κάτσε, περίμενε. Μα βουλιάζει κι άλλο. Περίμενε. Μα έχει φτάσει μέχρι το λαιμό. Περίμενε. Τελευταία στιγμή δίνει ο κύριο το χέρι και τον βγάζει. Τον δοκίμασε. Σε τι εδίστασες, ο λιγόπιστε. Ουφ, θα είπαν οι μαθητές, τον έσωσε ο Κύριος. Έστω και τελευταία στιγμή, τον έσωσε. Χαρά οι μαθητές, ε. Τον έσωσε ο Κύριος. Και μάσα μας αμασώσει ο Κύριος. Και να βουλάξουμε και αν κοιτάξουμε και στα κύματα που δεν πρέπει να κοιτάμε, αλλά και αν κοιτάξουμε και αρχίσουμε να βολιάζουμε να φωνάξουμε «Κύριε σώσε με», «Κύριε βοήθησε με». Και ο Κύριος είναι βοήθεια, ετοιμοτάτη λέει ο λόγο του. Ετοιμοτάτη, έτοιμος. Δεν περιμένει. Το χέρι του είναι έτοιμο να μας πιάσει. Έτοιμο. Σε κλάσμα τα δευτερολέπτων, τσακ, μας το πιάνει. Μας αφήνει, μας αφήνει. Θυμάμαι όταν ήταν ο, ο Δημήτρης μας, ενάμεση χρονών, ενάμεση χρονών, νομίσαμε ότι ήπια ένα χάπι από που δεν έπαιρνε να πιει, το οποίο είχε δηλητήριο και νομίσαμε ότι θα πάθει δηλητηρίαση. Το πήγαμε στο νοσοκομείο και είπανε κατευθείαν για παρακολούθηση την εντατική. Θα στο Μόναχο. Είμαστε επίσκεψη στην Πεθρά μου. Στο Μόναχο. Εντατική. Εμεί πήγαμε οι διακοπέ και βρεθήκαμε μετά από μια μέρα δύο στην Εντατική. Με το μικρό. Και έρχεται ο γιατρός και λέει: Κοιτάξτε, λέει, ε, πρέπει να πιει αυτό το φάρμακο. Ήταν σε. Ε, ένα μαύρο ήτανε, α, μια μαύρη σκόνη πρέπει να την πει όλη για να τραβήξει το δηλητήριο από τον οργανισμό σε περίπτωση που έχει δηλητήριο μέσα. Ε, και σκεφτήκαμε πώς θα του το δώσουμε, πώς θα το δώσουμε ε... σε γιαουρτάκια. Και πόσα γιαουρτάκια πρέπει να φάει τέσσερα. 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 Αρχίζουμε με το ζόρι έφαγε το πρώτο, με το ζόρι το δεύτερο μισό, τελείωσε. Μα πρέπει να φάει τέσσερα το παιδί. Τι θα γίνει. Τι θα γίνει. Τι να κάνουμε. Και δεν σκεφτόμαστε τα εύκολα, σκεφτόμαστε τα δύσκολα. Μετά σκεφτόμαστε, οχ, θα μας κυνηγήσει ο γιατρός. Θα μας μαλώσει ο γιατρός. Μα δεν τα καταφέρατε με το παιδί σας. Και το πιο εύκολο δεν το σκεφτόμαστε αμέσως. Μετά, λέω, θα κάνουμε μια προσευχή. Εκεί που ήμασταν, κάνουμε μια προσευχή. Μια με προσευχή, κύριε, σε παρακαλώ, με ανέλαβε. Να μην πάθει κάτι το παιδί, ε. σε παρακαλώ. Μικρή προσευχούλα. Ένα λεπτό. Δύο, δεν ξέρω. Μόλις τελειώνουμε την προσευχή, έρχεται ο γιατρό. Τι έγινε, λέει, τα ήπια. Λέμε, όχι. Ε, πόσα ήπια. Ενάμιση. Ενάμιση. Λέω, «Όχ». Λένε, ενά, ενάμιση. Εντάξει, λέει, και αυτό αρκεί. Σίγουρα, και αυτό αρκεί. Αλλά θα μείνει εδώ λέει, όλη τη νύχτα για παρακολούθηση και αν τη βγάλει, λέει, τη νύχτα, εξημερώσει, ε, τότε ξεπέρασε το κίνδυνο». Η αδερφή έμεινε εκεί, την νυχτέρευσε εκεί. Εγώ πήγα σπίτι, αλλά πού να κλείσω και εγώ μάτι. Όχι, νομίζω και οι δύο πήγαμε σπίτι, ναι. Γιατί είχε δικιά, Νοσοκόμα μόνο για το παιδάκι εκεί τότε. Και βγάλαμε όλη τη νύχτα σε αγωνία. Και το πρωί παίρνουμε τηλέφωνο και μας λένε όλα καλά, ελάτε να τον πάρτε. Ω, μας έφυγε ένα βάρος, ε. Πήγαμε να τον πάρουμε και τότε τον είχαν και σε καλώδια ε, βαλμένο και από πίσω τα καλώδια ήταν πίσω σαν ουράφαινο ήταν, Τα είχαν συνδέσει και ήταν 5-6 και ήταν έτσι κρεμόντασαν. Ε. Και αυτό πήδηξε από το κρεβάτι, ήρθε τρέχοντας, ζαγκαλιά πάνω μας και τα κλώδια στον αέρα. Και ήρθε ο γιατρός, λέει όλα καλά, πάρτε λέει το, το γράμμα και καλή επιστροφή. Και δοξάζαμε τον Κύριο μετά. Ε. Αμήν. Ο Κύριος μας ευλογεί να σηκωθούμε να κάνουμε μια προσευχή.